Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στις κρίσεις συνταγές. Σήμερα θα δημιουργήσουμε δύο θεσπέσεις συνταγές. Μία συνταγή κεφτές με κοτόπουλο και μία συνταγή Red Velvet Brownies με τη φίλη μου τη Χρύσον Τηλεύου. Γιάννη μου, καλώς ορίσατε στις Χρυσές Συνταγές. Είσαι καλά? Μια χαρά. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε και εσείς στις Χρυσές Συνταγές. Πάμε να μαγειρέψουμε πολύ όμορφες συνταγές σήμερα. Εγώ θα κάνω κεφτεδάκια κοτόπουλου και θα τα ψήσω στο φούρνο για πιο υγιεινή επιλογή. Έχω να σου πω ότι στις δύο προηγούμενες χρονιές ξεκινούσαμε κεφτέδες. Έκανα την πρώτη χρονιά τους παραδοσιακούς, μετά έκανα με corn beef. Φέτος είπα να τους κάνω υγιεινούς. Οπότε να διαφοροποιηθούμε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλετε να πούμε τη συνταγή? Το λοιπόν, θα χρειαστούμε 1 κιλό κιμά κοτόπουλου, 2 τρίτα φλιτζανιού γαλέτα, φρυγανιά δηλαδή, ένα φλιτζάνι χαλούμι τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, ένα κοφτό κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη, ένα κουταλάκι μπάπρικα, ένα φλιτζάνι γκρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα φλιτζάνι γλυκιά κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, 2 αυγά, 1 τρίτο του φλιτζανιού γάλα, 2 τρίτα φλιτζανιού μαϊτανό ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι μαγειρικό αλάτι και μία μπρέζα μαύρο πιπέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να με βοηθήσεις, Γιάννη μου. Καλό. Θέλω να κόψουμε ένα φλιτζάνι ψιλοκομμένη πιπεριά. Και έδωσα σου το εσένα γιατί ξέρω ότι να το κόψεις ωραία ψιλοκομμένα. Θέλω να σου πω ότι θέλω να μάθω να κόβω όπως κόφκετε εσείς οι σεφ. Προσπαθώ, αλλά ρε παιδί μου, δεν το βρίσκω. Εκείνο που το κάνετε το χέρι σας έτσι και κάνετε το πίσω-πίσω, δεν τα βρίσκω. Κρατάς τα δάχτυλα σου κλειστά βασικά. Α, να με μάθεις, είναι φέτος. Γιατί λέω το κεφάλι μου, πάρ' τα πίσω. Βασικά για να μην κοπείς. Μια λέντερος πάει πίσω. Α, κλείστα, τέλεια. Κλείστα. Του τσιλάπ το μαχαίρι μας στο χέρι σας. Άμα είναι να κρατήσεις και το λαχανικό σου, ας πούμε, ή το μαϊτανό σου, πώς είναι να το κάνεις να πιένεις πίσω? Κράτησε το πίσω και πάει σιγά σιγά πράγμα στο χέρι σου, βασικά πάνε πίσω πίσω. Εντάξει, να το δοκιμάσω, να κάνω πράκτη σπίτι. Τώρα μετά που να κόψουμε το μαϊτανό να σου δείξω πιο πρακτικό. Οκ. Να σου πω, διδάσκεις και σε κολέγιο, ναι. Τι μαθήματα κάνεις, ποιο μάθημα κάνεις? Φέρω στη ζαχαροπλαστική. Μάλλον έχει και μεταγραφή φέτος. Άρα ακόμα έχει και το πρόγραμμα του καινούργιου του κολεγίου. Ζαχαροπλαστική, αρτοπία. Εγώ να κόψω κρεμμυδάκι. Θέλεις το ψιλοκομμένο, Γιάννη μου? Ναι, ψιλοκομμένο. Φαίνεται λίγο μέσα, αλλά όχι τέλειο. Μπράβο έτσι, Γιάννη μου. Μπράβο, Γιάννη μου, καταφέρνεις. Θέλει έτσι. Να σου πω ότι σε δουν τους κεφτέδες. Έκαμα τους έτσι απλούς, κάποτε που θέλουμε μια πιο υγιεινή επιλογή. Ούτε πατάτα έβαλα τριμμένη. Έβαλα το χαλούμι όμως που λιώνει το τυρί και είναι έτσι ωραίο μέσα στους κεφτέδες μας. Μολεύτηκε μου και κατάψυξη τώρα το τυρί, διότι δεν έχει πατάτα μέσα. Α, οκ. Okay. Γιατί η πατάτα κατεβάζει υγρά, ναι. Άρα επειδή είναι η πατάτα... Άρα μπορεί να φτιάξουμε παραπάνω ποσότητα και όσο έχουμε έτοιμους. Μπράβο. Και ένα... Τούτο είναι όταν βάλουμε στην κατάψυξη, δεν τα ξυπαγώνουμε για να ψήσουμε. Ψήνουμε τα κατευθείαν. Απευθείας το φούρνο, ναι. Που το κατάψυξη, ναι. Οπότε είναι πιο εύκολη επιλογή. Άμα μια μέρα έχεις πολλή δουλειά, μπορείς να το κάνεις έτσι. Εγώ πάντα κάνω πριν δύο ένα φορές, τώρα βάλω τα ούλα κατά ψυξή. Ναι, και ψήνιστα. Να κάνω, διπλή, με μεγάλη ευκολία κάνω... τώρα. Με τα ψυγεία που έχουμε και λοιπά, εγώ να βάλω το κρεμμύδι μου. Θέλουμε ένα φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Το λοιπόν, και ξεκινούμε με τα ανατρίψω το χαλούμι μου, στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Θα διαρωτάται ο κόσμος που είναι η Αγγελική μας. Να πούμε ότι για προσωπικούς λόγους η Αγγελική φέτος δεν θα είναι μαζί μας. Λείπει μας πάρα πολλά. Γεγονός. Αγαπούμε την και αγαπά μας και ελπίζω ότι μια μέρα είναι να την πείσω να δω και το γύρο της που είναι εκπομπή, οπότε να μας κάνει έκπληξη. Εμείς προχωρούμε μαζί. Φυσικά είναι και γαλάτια στις άλλες εκπομπές. Οπότε συνεχίζουμε να κάθεχτη. Έτσι. Θα μαγειρεύουμε φέτος με αγαπημένους σεφ. Ο Γιάννης είναι ένα από τα νέα παιδιά και πολλά αγαπημένος μου. Γιατί είπα σε εμένα η μαγειρική, ρε παιδί μου, είναι το χόμπι μου. Και είμαι πολλά χαρούμενη που ο Γιάννης, που τις πρώτες φορές που εγνωριστήκαμε, να μην το πιάσω τηλέφωνο και έχω απορία,
Έχω άμεσο να μου απαντήσει, να με βοηθήσει. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, πάρα πολλά για τη βοήθειά σου. Και είναι ωραία που υπάρχουν νεαρά ταλέντα στη μαγειρική. Το λοιπόν, θα βάλω... Και αυτό που έφτασες, γιατί παραπάνω, λόγω κόμπλεξ, ούτε ρωτούν, ούτε προχωρούν. Όχι, μα ρωτώ, δεν μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις ποια είναι η πιο καλή μου στιγμή. Που πάω σε... είσαι ένα σεφ, είστε γιαγιάδες, είστε θείες και μαθαίνω μου συνταγές. Είναι η καλύτερη στιγμή. Το λοιπόν. Να τα βάλω τούτα πίσω για να είμαστε συσταρισμένοι, ξέρεις. Να σου κάνω το ψωμί, να σου το... Όχι, δεν θα βάλω ψωμί, να βάλω φρυγανιά, είναι τα όλα έτοιμα. Το λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Έναν κιλό κιμά κοτόπουλου. Δύο τρίτα φλιντζανιού την καπίρα μας, τη φρυγανιά μας. Το χαλούμι έβαλα το και πάμε. Το σκόρδο μας, έτσι να το δω και ωραία μυρωσιά. Την πάπρικα μας. Νομίζω πάει του πολλά η πάπρικα. Το πάει του πολλά η πάπρικα. Ναι. Δύο αυγά, να τα σπάσουμε έναν-ένα. Και αλάτι πιπέρι. Και αλάτι πιπέρι, ναι. Βάλουμε έναν κουταλάκι ένα αλάτι. Προσέχει γιατί χοντρώνει το αλάτι μας, α. Ναι. Πέλεξα τις δικές μου κατηγορίες, αλλά είναι λίγο χοντρούδι. Τις δικές μου. Έβαλε κι άλλο, γεια μου. Α, Παναγία μου. Πιπερούδι έβαλες. Α, και μια μπρέζα πιπερούδι. Το λοιπόν τα δύο αυγά, το έναν τρίτο το... Γεννιάδωρος με πιπέρι. Παπαναγία μου, το γάλα. Α, και μαϊτανό, κόψε μου και μαϊτανό, Γιάννη μου, δύο τρίτα του φλιντζανιού μαϊτανό. Να τα ανακατέψω εγώ τούτα, πιάσα μικρό μπολ, να τα καταφέρω. Και δείτε το Γιάννη τώρα έντασε να κόψει το μαϊτανό για να μάθουμε. Θέλω να δω δηλαδή. Τη λίστο έτσι. Α, τη λίστο φίλε, πού! Κάμε το λίγο πιο αργά για να σε βλέπουμε να... Κάμε τα δάχτυλα. Εντάξει, κάμε τα δάχτυλα σου. Πάμε σιγά σιγά, πίσω πίσω. Α, και κάμνεις το έτσι δηλαδή. Τα δάχτυλα κλείστα για να μην κοπούν, να μου κόψουμε μαχαίρι πατσιά. Ναι, γιατί κάμαμε τα ίσια ίσια ύστερα να κόψουμε τα δάχτυλια μας. Το λοιπόν, να σου πω τι έβαλαμε εμείς στο μείγμα μας. Έβαλαμε έναν κιλό κιμάν κοτόπουλου. Έβαλαμε δύο τρίτα φλιντζανιού φρυγανιά, την καπίρα μας την αλεσμένη. Ένα φλιντζάνι χαλούμι τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Βάλαμε ένα κουταλάκι κοφτό σκόρδο σε σκόνη. Ένα κουταλάκι πάπρικα. Μου βάλεις άλλο λίγο. Ακόμα λέτε για λίγο. Βάλαμε ένα φλιντζάνι γκρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βάλαμε μια γλυκιά πιπεριά, κόκκινη ψιλοκομμένη. Αν δεν έχεις, πες ότι έχεις άλλο χρώμα σπίτι σου, έτσι παίζει ρόλο. Απλά θεωρώ το κόκκινο τραβάζει το μάτι. Ναι. Βάλαμε δύο αυγά, έναν τρίτο του φλιντζανιού γάλα, δύο τρίτα φλιντζανιού μαϊτανό. Βάλαμε έναν κουταλάκι μαγειρικό αλάτι. Να βάλει έναν άμιση ο Γιάννης, α, τώρα να είναι αλμυρί, να σας πω, εντάξει. Και μια μπρέζα μπιπέρι. Τούτη είναι. Και τώρα να τους πλάσουμε τους κεφτέδες μας και να τους βάλουμε να ψηθούν στους 180 βαθμούς για μισή ώρα. Μπορεί να σας πάρει και 35 λεπτά, αλλά στη μισή ώρα είναι ψημένη και αρέσκει μου να είναι έτσι γίνει ζουμερή. Ζουμερή να είμαστε γνώσουν, ναι. Ναι. Το λοιπόν, άντε Γιάννη μου, βάρτε το εκείνο. Βασικά είτε κοτόπουλο είτε γαλοπούλο. Το λοιπόν, έχω να σου πω ότι θα δείξει με στην άλλη εβδομάδα μου να ξανάρθεις. Και θα σου πω, πρόσεξε έναν καλό το χερικό σου ή το ποδαρικό σου, α, γιατί αν δεν είναι, ναι, ξέρουμε ποιος φταίει. Εγώ να φταίξω, ποιος να φταίξω. Ο παραγωγός λέει χρήσω, καταλαβες, ξέρεις πόσο πολλά με αγαπά. Πότε να σου πλάσουμε έτσι στρογγυλούς, ο βάλω ό,τι θέλετε, εμείς να σου κάνουμε στρογγυλούς. Στρογγυλούς είπες. Ναι, okay. Σου κάνουμε έτσι στρογγυλούς. Κομπά. Το ίδιο πράγμα είναι σε μπιφτέκιδε, αν το κάνουμε ναι, πλάκου. Ναι, ναι. Σε λίγο πιο πολύ. Λίγο πιο μεγάλο, μπορεί να γίνει μπιφτέκι. Όχι, μενέλα μου, είναι κεφτέδες η συνταγή μας, δεν θα τα κάνω μπιφτέκια. Γιάννη, πέ μου, πες ότι έχεις μια κορούδα, ρε παιδί μου, καλεσμένη για δείπνο τη νύχτα στο σπίτι σου, ναι. Ραντεβουδάκι, ξέρεις. Να μου να είσαι μαϊρέψεις. Προβαπλή Σολωμό. Το πρώτο μου θα κάνεις Σολωμό. Okay, ναι. Σολωμό, θεωρητικά συνήθως προσεχούν και λίγο κοπελές. Ναι. Αλλά κάνεις το έτσι... Καλά, να με καλούσες εμένα, κανένα αντιανικόν είσαι να βάλεις, αλλά... Να βάζεις έτσι μπόλικο βούτυρο, να γίνει γευσάρους, αλλά ξέρεις... Ναι. Πως συνήθως θεωρούν ότι είναι της... Σκόρδο δεν είναι να βάλεις, ναι. Λίγο είναι να βάλεις. Εν να βάλεις, άιστα αστεία. Θα έχει, ναι. Εθισιάζεις τίποτα στη γεύση. Οκ, και πέ μου γλυκό ή να μου να κάνεις. Γλυκό. Εξαρτάται που είναι καλεσμένη.
Τα φουλανό σου ραντεβού, δάκι ρομαντικό ρε παιδί μου. Αν είναι σοκολάτα σπίτι, να κάνουμε ένα σπατένιο. Αν είναι κάτι. Να λόγω του γούστου. Εντάξει. Εγώ αν είχα καλεσμένο, κι εγώ θα έκανα κάτι σε ψάρι. Κάτι πολύ ελαφρύ βασικά, έτσι. Ναι. Μα σε τσουβαρετό. Όχι, επειδή τα ψάρκα λαλούν είναι αφροδισιακά, γι' αυτό που σου λέω. Ένα, κάνεις καλό. Να μου να κάνω. Μια μακαρονάδα με θαλασσίνα. Α, μακαρονάδα με θαλασσίνα, εντάξει. Και αγγλικό θα έκανα τον μπράουνι σου. Α, μπράβο, ρε, τι λέω. Θα έκανα τον μπράουνι σου. Το κόψω σε καρδία. Ψυχό κίνον, ωραίο. Α, και το κόψω σε καρδία, τέλεια το υπονοούμενο. Τέλεια. Ναι. Οκ. Έτσι θα κάνω. Το κόκκινο, κόκκινο ένα. Το λοιπόν. Και έχω να σου πω έναν ανέκδοτο. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά στα ανέκδοτα που πρέπει να γελάς, εντάξει, συμφωνία. Το λοιπόν, πάει ένας, αγοράζει έναν τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, 1500 ευρώ, εντάξει. Βάλει το πίσω στην τσέπη του παντελόνιου του, προχωρά, πάει στον καφενέ να πει καφέ, πάει να κάτσει, ακούει ένα κρακ, λέει Παναγία μου και περκένει η μέση μου. Να του στοιχίζει πιο λίγα να πάει στο γιατρό, κατάλαβες. Εντάξει, γέλα σε περνάω, Γιάννης δεν τα φέρνουμε. Γιάννης Τούμπας θα είναι μαζί μας και στις επόμενες εκπομπές. Είδες. Ήταν καλό, ήταν καλό. Ήταν καλό, ναι. Ήταν καλό. Το λοιπόν. Ετοιμάσαμε μια λαμαρινά. Τώρα τελειώσαμε να το κάνω το τελευταίο, να το βάλουμε ένα ψιθού. Και τα λέω να τα κάνουμε μπιφτεκάκια για πιο μετά. Το λοιπόν, έτοιμα. Καλούμε τα γαντάκια. 180 βαθμούς είπαμε. Θα βάλω στο φούρνο. Ναι. Για μισή ώρα. 30 λεπτά έχουμε το ξυπνητήρι μας εδώ. Μάλιστα. Τόσο εύκολα να καθαρίσουμε λίγο τον πάγκο. Να φέρουμε τα υλικά σου μπροστά, Γιάννη μου. Καλό. Ο Μενέλαος όταν θέλει να μας πει να πάμε διάλειμμα, να μας πει. Είμαστε ζωντανή εκπομπή εμείς. Είμαστε και ζωντανοί. Οργανισμοί, οπότε Γιάννη μου μια χαρά. Θέλετε να πάμε διάλειμμα, άντε πάμε διάλειμμα, να φέρουμε λίγο χρήμα μέσα και επιστρέφουμε με τη συνταγή του Γιάννη, Brownie Red Velvet. Φύγαμε. Επιστρέψαμε, πάμε να δούμε το Red Velvet Brownies. Μπράβο. Πες μου, τι διαφορά είναι το χρώμα από τα άλλα Brownies. Η διαφορά τι είναι. Δεν βάζουμε μέσα μαύρη σοκολάτα, κακάο. Αντικαθιστούμε την με λευκή σοκολάτα. Ωραία. Άρα για να λευκό το χρώμα μας, για να μπορούμε να χρωματίσουμε όπως θέλουμε. Okay. Μπορούμε από εκεί και πέρα βάλουμε κόκκινο χρώμα, βάλουμε μπλε, αν κάνουμε, βάλουμε πράσινο, να γίνουν Red Velvet Brownies, να γίνουν Bloom Brownies. Μπορεί να για ένα παιδικό πάρτι να σπέμπω, θα έχεις διάφορα χρώματα. Blueberries μέσα και να γίνει μπλέτα μπράουνι σου. Η άσπρη σοκολάτα είναι πιο δύσκολη να τη δουλέψεις που την... Κρούζει πιο εύκολα βασικά. Ναι. Είναι το θέμα, άρα να δείξουμε τόσο να γιώσουμε να έχουμε θέμα να κρούσει. Εντάξει, τέλεια. Με το βούτυρο μας. Μπράβο. Το λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Καλό. Το λοιπόν, θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 250 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο λιωμένο, 250 γραμμάρια λευκή σοκολάτα λιωμένη, 250 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, ένα κουταλάκι baking powder, ένα κουταλάκι εχύλισμα ή άρωμα βανίλιας ή μια βανίλια σε σκόνη, ένα φακελάκι δηλαδή, 1,5 κουταλιά κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Και για τη διακόσμησή μας θα χρειαστούμε 2 κρόκους αυγού, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 250 γραμμάρια τυρίν κρέμα, cream cheese που λέμε, 2 κουταλάκια του γλυκού, εχύλισμα ή άρωμα βανίλιας. Τόσο απλά. Απλά τα υλικά μας. Πολλά, υλικά πολλά όμορφα. Το λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τα ετοιμάσουμε. Καλό. Τι θα κάνουμε πρώτα. Λοιπόν, θα βάλουμε το βούτυρο μας να γιώσει για να γιώσει μέσα στη σοκολάτα. Εντάξει, θα θέλεις... Ή στο τηγάνι να κάνουμε ή στο microwave. Α, εντάξει. Εμείς γενικά χρησιμοποιούμε πολλά microwave. Εντάξει. Στις κουζίνες, θα βάλουμε microwave να γιώσει. Φαντάζομαι εγώ να φέρω, να δω το αλεύρι σου, επειδή το έγραψες με γραμμάρια, να φέρω τούντα τα παράξενα πράγματα, τα βέτης γαλάτιας. Γιατί τα δικά μου πια για πλήμα, όχι για τίποτε άλλο, όπως θέλω να πιάνω τα πράγματα της γαλάτιας. Το λοιπόν, πόσα ήταν το αλεύρι μας, 250 γραμμάρια. Ναι. Να σας πω πόσα φλιντζάνια περίπου είναι. Ζυγισμένο, άρα να δούμε ακριβώς πόσα...
τα γαντάκια μας εντάξει χάνουμε. Είδες που φέρνω μαύρα. Ναι, της μόδας. Όχι της μόδας, κάνουμε ένα σερού, είναι το θωρί στη ροθόνη, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έβαλα baking powder ένα κουταλάκι, δηλαδή αν μπορείς να πάει σε self-freezing αλεύρι ή και να μην βάλεις baking powder αν δεν έχεις, πάλι ευκαιρνή συνταγή, διότι κάνουν κατά brownies, δεν θέλουν να φουσκώσουν πολλά. Ναι, άρα δεν χρειάζεται να, να έχουν ιδιαίτερο νερά μέσα. Να χρειαστούμε 4 αυγά. Γιάννη μου, από πού είσαι? Πώς είναι η καταγωγή σου? Εγώ είμαι από τον Αρχάγγελο, αλλά εντάξει, φτάνω από Τσέρι. Ναι. Και από μορφωγή μου, βασικά. Ναι. Το λοιπόν είναι ένα και. Τρία τέταρτα. Τέσσερα πέμπτα. Τέσσερα πέμπτα. Ναι. Εντάξει. Ένα και τέσσερα πέμπτα. Λίγο πιο κάτω από τα δύο. Θα σας πω και τη ζάχαρη τώρα που λείπει ο Γιάννης. Τώρα θα σας πω και τη ζάχαρη. Ζάχαρη είναι. Ας βάλω λίγο το βούτυρο μας. Είναι. Ένα φλιτζάνι, δύο φλιτζάνια και τώρα να σας πω πώς. Ευτυχώς η γαλάτη έφερε μασούλα τα συνεργατής. Έχει πιο μικρά. Έχει πιο μικρά, για μου τούτη κορούδα έτσι νομίζεις εν της τελειότητας. Δύο και έναν τρίτο. Δύο και έναν τρίτο. Εντάξει. Τα αυγά, εγώ πώς τα υπολογίζω πάντα, διότι έχει μεσαία. Τι είσαι μεγάλα, τι είσαι μικρά. Εγώ πιάνω πάντα το large. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ τα μεσαία έναν περίπου. Υπολογίζω 55 γραμμάρια κάθε αυγό. Α, οκ. Θα θες 10 αυγά, μετράς 550 γραμμάρια. Ναι. Άρα είσαι πάντα καλυμμένος, ενώ αν θα κάνουμε συνταγή είναι 20. Απορία το αυγό με το τσόφλι ή χωρίς το... Όχι, σπασμένο. Α, σπασμένο 55 γραμμάρια. 22 γραμμάρια ο κρόκο και 33 τα σπράδι. Άτε. Άρα κάνουν τα μεταγραμμάρια, άρα όσα, ό,τι αυγό και να έχεις στο ψυγείο, να ευκαινεί πάντα το δικό μου αποτέλεσμα. Εντάξει. Έμειναν 50 κιλά το εξωτερικό και καμιά 30 κάτω που μέσα. Λοιπόν... Θα κλείσουμε τούτα έναν όμορφα. Χτυπούμε τα λίγο να φουσκώσουν αυγά με ζάχαρη. Εντάξει. Και γιώνουμε τη σοκολάτα μας. Α, βάλεις τη μέσα στο βούτυρο για να λιώσει η σοκολάτα. Ναι. Θέλεις κάτι να ανακατέψεις. Να λιώσει. Ανακάμω και εγώ κάτι, εντάξει. Συνήθως τα λεπτά μας. Τώρα χρώμα. Θέλω πρώτα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να μου πεις γιατί κοσκινίζουμε το αλευρί. Ο λόγος που κοσκινίζουμε είναι επειδή δεν θα το χτυπήσουμε στο μίξερ, ενώ σμίξουμε κουτάλι. Ναι. Αν δεν το κοσκινίζουμε που πάρει για μέσα, είναι να μείνουμε στο μείγμα. Α, εντάξει. Και ενώ βρίσκεις μετά που είναι να κόψεις τον πράγμα, να βρεις κάτι άσπρα μέσα από κομμάτια αλευρίου. Εντάξει. Σε περίπτωση, Γιάννη μου, που το ανακατεύουμε τώρα, δεν θα λιώσει η σοκολάτα. Ποια είναι η λύση μας? Αμέ στο μέλλον. Μπράζει άλλο λίγο και να μια χαρά. Αλλιώ θα το κάναμε σε μπεν μαρί, έτσι. Θα βάλαμε. Πάλι να μπράζει το πούτρο μου στο κατσαρολάκι και βάλει σοκολάτα. Αν εμεί και λίγο να λείπει, θα γιονέ, να βάλει ελάχιστο παστή φωτιά, πολλά γλυόρα για να μου κρούσει. Αλλιώ θα μπεν μαρί αναγκαστικά. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, τα λεύρι μα, τον baby powder μα. Το βάλω εδώ. Οπότε δεν είναι πολύ το baking powder που βάλεις. Ναι. Η βανίλια να βάλω την ίδια μέσα με τη ζάχαρη, χάρη μαζί με τριμμένη. Τώρα χρώμα, έχει πολλά χρώματα ζάχαρη πλαστικής. Ναι. Τούτο που βρίσκω στις υπεραγορές είναι τεχνητό. Άρα εγώ κινίζει πάρα πολλά. Και φτιάχνει το red velvet το εντόνο. Ναι. Εμείς στις κουζίες χρησιμοποιούμε φυσικά χρώματα. Άρα μπραθεί πολύ παραπάνω και μπορεί να μην φτύξει το τέγια το εντόνο το κόκκινο. Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να λέει ο ροζούδι να γίνει εκεί ο ντο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Όσο πιο τεχνικό είναι το χρώμα, τόσο πιο κόκκινο βγαίνει. Όχι. Και όσο πιο καλή ποιότητα είναι η σοκολάτα, τόσο πιο ωραία να έχουν τα μπράουνις. Σίγουρα, σίγουρα. Που χτυπούμε το να γίνει να φατέψει να γίνει στην κρέμα. Ξέρω, και να σπρίσει έτσι ωραία, μπράβο. Ναι, μπράβο, και τώρα να βάλουμε... Μπράβο, Γιάννη μου, καταφέρνεις τα πάρα πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη που σε έχουμε μαζί μας. θέλω να μου κάνεις. Έχει γίνει σοκολάτα που έχει μπισκοτούιν που κάτω, έχει τις κουνούες μέσα στη μέση και καραμέλα που πάνω που την έκαμε πέρσι. Σε ένα μάθημα που δεν μπορώ να σου την πω πώς λέγεται. Φαντάστου την μπισκότο, καραμέλα, καραμέλα και κουνούες. Ναι, να μας τις κάνεις την εκπομπή. Τέλεια. Τέλεια. Και ζήλεψα πολλά πέρσι που το είδα.
Τώρα, αν θα βάλουμε baking powder, δεν μας ενοχλάζει πολλά πόσο να φροδέψει. Γιατί βάλαμε baking powder, εντάξει, να φροδεί λίγο. Φουσκώσει. Αν δεν θα βάλουμε baking powder, τούτον πρέπει να χτυπηθεί καλά, να σφίξει καλά, να μπει αέρας μέσα, να φουσκώσει με τον αέρα του. Ναι, κανονικά λένε ότι στα μπράουνι βάλουμε baking powder, κανονικά. Κανονικά δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε, ναι. Και εγώ πέρσι που έκανα έβαλα δηλαδή, γιατί θέλα το λένε να φουσκώσει. Εσύ πολλές μέθος, είναι τα φάτσι, τα μπράουνι, που είναι πιο ομοιογενή. Και τα άλλα που είναι πιο cake brownies, mm-hmm. που είναι όπως το cake. Ναι, εντάξει. Τούτο που κάνουμε τώρα είναι 14. Διαβάλλουμε λίγη σοκολάτα και να μην γίνουμε για να μην χάσουμε τον αέρα. Ξαναπέντα που κάνουμε. 14. Εσωματώνουμε το μείγμα της σοκολάτας. Θα θυμίζομαι και για τα αγγλικά μου και για την προφορά μου. Οπότε... Είναι όρος ζαχαροπλαστικής βασικά. Μάλιστα, 14. Κάνω και στο χωρκό μου. Καλά μου το γυρίσεις καλά. Θέλεις να σου το γυρνώ. Ναι, please. Καλό. Δεν καταλαβαίνω πάνω μου. Και με γεκλικές κινήσεις για να με... Ναι, που κάτω φύ... πάνω, διπλώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Για να με φύ... Πάρα μου το άλλο. Να μείνει αφρώσει. Ωραία, είναι το ωραίο. Θέλεις να βάλεις το δάχτυλο σου μέσα για να χάσεις λίγο. Θες που μου σκομυρίζει η σοκολά. Ναι, ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει σημασία, είναι καλή ποιότητα σας. Ναι. Τέλεια. Τώρα, για να μην το πολύ δουλέψω με το αλευρύ, να βάλω χρώμα μου να σμιχτεί. Εντάξει, και μετά βάλω το αλευρύ μέσα. Θα βάλω με μια κουταλιά που σας είπα. Μια κουταλιά, μάλιστα. Τέπο κουτάλι σας. Ανάμιση κουταλιά. Τώρα δούμε το χρώμα να πιάει. Έλα, κρατάμε το λεπτάκι. Το κόκκινο της φωτιάς. Έτσι, να ανάψουμε. Ω, νομίζω πια πολύ χρώμα, για μένα. Θα ξύνουμε αρκετά μεγάλο το κουτάλι μας. Ναι. Τέλειο. Βάλω λίγο να γυρίζει για κοκκίνο. Πράγμα λίγο, θέλω, σου βάλω. Το μισό. Σου βάλω. Καλό, έλα. Επέ μου, ποια γκορούα να φέρεις πέρα να βάλεις έτσι κόκκινο και να με σε δει με άλλο μάτι. Τέγια. Κατάλαβες, και βαμμένο να είναι, να σε δει όπως πρέπει. Τέλειο. Ωραίσω το κόκκινο. Ναι, ναι. Τώρα βάζουμε τα αλεύρι μας, πως κινήσαμε το για να... Ναι, είπαμε για να... Να μένεις κουβαράκια μέσα και να το έχουμε. Κάτω πάνε πάμε, είτε διαδικασία. Από το είπαμε. Fold in. Fold in. Είναι να το μάθουμε καλά. Είναι το fold in, όταν είσαι διπλώνεις. Διπλώνεις. Πώς κάνεις το φάκελο, fold in, διπλώνεις το βασικά. Να χρησιμοποιήσεις τον τότε ψι, Γιάννη μου. Ή θέλεις πιο μικρό. Ναι, όχι, πιο μικρό θέλουμε. Εντάξει. Το μεγάλο σκεφτού. Αναλόγως το πόσο χοντρά τα θέλετε. Βάλεις ένα λόγο... Ένα έχουν λείψει σαμπάν, όχι να μας τα κάνουμε και ένα μπω ξυλά. Μας τα κάνουμε και ένα λίγο παχουλούλικα σαν εμάς. Θα κάνουμε έτσι καλά. Έτοιμο. Τέλειο. Στο. Τέλειο. Α, ένα λεπτάκι, πρώτο μαχαιράκι ή ψαλίδι. Να που θέλουμε, ψαλίδι. Κάτι σου ψαλίδι, ναι. Ψαλίδι να έχουμε. Λοιπόν, κοφκούν τις γωνιές μας, δάμε. Για μένα γίνουν το δίπλωμα και χάσουμε τις γωνιές. Εντάξει, σωστό. Θέλω πόσα μυστικά ξέρει τον το μωρό. Λέτε πόσα μυστικά ξέρει. Το λοιπόν, αν πάει και γελάσου σου και έρχεσαι και με τη γαλάτια, να, θα έρχεσαι στις μέρες που είμαι εγώ, Γιάννη. Συνέχι με νέλαω. Εντάξει. Το φτύλα λέει να σε φέρνει μόνο σου για να μην έχει γενέτια σπασική. Κατάλαβες. Τι ωραίο χρώμα. Τέλειο. Τέλειο. Και μετά να βάλουμε το που πάνω, το μείγμα. Πολύ εύκολο να κάνεις ό,τι χρώμα θέλεις. Δηλαδή, ιδίως αν έχεις τώρα κάνει πολλά στα γενέθλια, θεματικά γενέθλια, με το στρουφάκι π.χ. μπορείς να βάλεις μπλε. Ναι. Ή κάποια ομάδα, ή πράσινο, ή οπότε. Τι θέλεις. Μαζέψουμε το κρίμα. Τα αφιώ τούτα γιατί θυμίζω μου τη γαλάρια και ανάφκω έναν μπορώ. Αυτά τούτα πίσω και τώρα θα κάνουμε το cream cheese, το frost, Βράξ. Το φίλιμ που βάλουμε πάνω, την επικάλυψη. Έχουμε το τυρί μας σε θερμοκρασία δωματίου. Mm-hmm. Το τυρί μας που είναι 250 γραμμάρια τυρί. Τι θα κάνουμε τώρα με το τυρί. Το τυρί έχουμε το θέμα ότι κρούζει εύκολα. Mm-hmm. Άρα να το βάλω και να βάλω μπίλιο μέσα στο μειγμά. Δεν θα φαίνεται πολύ λίγο πάνω, αλλά όμως να κόφει και τον μπράουνι. Να το θωρίσκω μέσα. Τέλεια. Η άλλη λύση είναι να ψήσεις τον μπράουνι και 10 λεπτά πριν να τελειωθεί, να βγάλεις, να περιχύσεις που πάνω, να βάλεις φούρνο για να τελειωθεί το... Να βάλουμε δύο κρόκους. Μπράβο. Προσέχει. Να βάλεις τα σπράδι και έχουμε θέματα.
δύο κρόκους. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη. Ζάχαρη δάχτυ. Και μετά θα βάλουμε τη βανίλια μας. Βανίλια εδώ. Συμπληρωμένη. Με το ζάχαρη. Μπράβο. Θα βάλουμε πίσω τα νοικοκυρές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο τυρί, εκτός που το cream cheese, ή θέλεις τούτο το μαλακό το τυρί. Θέλω το τυρί για να πλωθεί καλά. Ναι. Μπορείς να χτυπήσεις το μίξερ, απλά θα χτυπήσεις το μίξερ, θέλω να παρεχτυπηθεί, διότι είναι νερό στο τυρί. Εντάξει. Θα δυσκολεύσει πολλά στο να το απλώσετε. Mm-hmm. Μην ξεχάσετε τη βανίλια, διότι ένα μυρίζει θέλει χασμά, τη βανίλια. Ναι, δεν είναι κρόκι, πονέν έντονη μυρωδιά τους. Μπορούμε να βάλουμε άλλη μυρωδιά εκτός που το... Μπορείς στοιχεία θέλεις να με. Τι θα βάζεις εσύ εδώ μέσα. Τι θα έβαλα. Μες στον μπράουνι. Δεν ξέρω. Μπορεί να μπει τριαντάφυλλο. Α, τριαντάφυλλο. Μπορεί να έχει κάποιος που προσέχουν τη διατροφή τους. Να έχει γεύση. Την αποφεύγουν με νελάι μου. Α, μπορούμε να μειώσουμε τη ζάχαρη, ας πούμε, στο red velvet που έκαμε. Μπορείς, απλά κοινό που το κάνει έτσι βρεμένο και έτσι στοιχεί, είναι η ζάχαρη που κάνει. Ντά. Και είναι το πολύ... Κοινό που κάνει διαφορά. Ένα κομματού ή μητσί, ρε παιδί μου. Το άλλο να αφήσετε μου το μένα, τηλεφωνάτε μου και έρχομαι. Λοιπόν, να δείξω έναν τρόπο, διότι π.χ. εσείς μπορεί να μην έχει ρεκόρνες σπίτι. Ναι. Εσύ έχεις σίγουρα, αλλά οι λεθέατες δεν μπορεί να μην έχουν. Ναι. Από όταν πιάνει μια σακούλα. Μια μαριζά να βρει μέσα. Με το, έλα σου πω, με το κουτάλι. Και με το κουτάλι μπορεί να το βάλεις, αλλά θα πλωθεί ομοιόμορφα πάνω. Εγώ θέλω να δείξω να κάνω λίγο στο νερό, πώς τα κύματα να πούμε μέσα. Κύματα. Να λοιπόν. Μπράβο. Θα το ψαλίδι για να κόψεις. Θα το ούλο και να μην χάσουμε μείγμα. Άλλο τα ούλα πίσω εγώ. Να είστε καθαροί. Κόφουμε το λίγο. Άρα μπορούμε να πιάμε ένα σακούλι που έχουμε σπίτι, μια χαρά. Και κάνουμε το γραμμές λίγο προς τα μέσα. Μπορείς. Και το κατεβάζω μέσα. Κάμω κι εγώ. Είναι καλό. Έλα. Βάλεις για να μπει σε ούρνο και μετά βάλεις διάμεσα. Θα με έτσι. Ναι. Βάλω πολύ. Λίγο πιο κάτω. Ναι, λίγο πιο λίγο. Προτιμώ να βάλω πιο αραιές, να βάλω σε ούρνο και να ξαβάλω διάμεσα του άλλη μια γραμμή. Σε κάνεις το καλύτερα. Α, βάλω σκιό, δάμε, εξατρίζει. Βάλεις σκιό. Νομίζω τα μη βρατώ. Βάλω ακόμα μία. Mm-hmm. Τώρα να βάλουμε τη διάμεσα ακόμα μία γραμμή. Α, βάλει κι άλλο. Οκ. Για να τα νερά, μετά τα βρίσκεις στα νερά. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, έπρεπε ένα μαχαιράκι. Έτσι, ας πούμε. Ναι. Θα κάνουμε τα νερά της βροχής. Και ξυλάκι, ναι, θα μπορούσαμε να είναι ξυλάκι. Ξυλάκι, μαχαίρι, πάμε πάνω, κάτω. Πάνω, πάνω κάτω. Κάτω. Δεις. Μα τι ωραίο! Πάνω, καλά και κάνουμε τα ξυλάκι. Άρα, μέσα σε πολλό αχώσι, είναι πρόγραμμα και είναι το έτσι. Ναι. Κάμε και εμείς έτσι, να κάνουμε σκιό εδώ. Άντε, κάνουμε τα σκιό εδώ. Κάμε άλλη μια, πάμε πάνω, να πάμε κάτω. Και υπόλοιπα πάμε ο Γιάννη μου, πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Έτοιμο. Τέλειο. Εγώ αντιλαμβάνεσαι, και ο Μενέλος, να δοκιμάσουμε και τα βασικά τα σχέδια. Έτσι, εντάξει, έτσι, για να ξέρουμε τη διαφορά. Και άρα ψήνουμε, πάνω, κάτω, άρα έτσι. Σε ενοχλά το πόσο να βάλεις, διότι αναλόγως ότι ατέλεια αν κάνεις, με τον τρόπο χάνεται βασικά. Ναι, σωστό. Και ψήνουμε 170 βαθμούς, αναλόγως από φούρνο σας, 200 φούρνο σε 170 είναι μια χαρά, 25 με 30 λεπτά. Βάζει το στίκ, όταν φτιάχνει τον καθαρό, να δεις ότι έχει υγρασία πάνω, αλλά θα έχει μείγμα κόκκινο πάνω. Ομό, ναι. Η υγρασία να έχει λόγω του τυριού. Okay. Μόλις βγαίνει καθαρό, είναι έτοιμο.
Καλή να την ακριβώ. Άρα είναι ένα γλυκό που φτιάχνεται σε λίγη ώρα. Δεν θέλει πολύ ώρα να το ετοιμάσει. Ένα γλυκό. Και παραπάνω χώνονται, αλλά υπάρχει ναι. Και είναι ένα γλυκό που μπορεί να το απολαύσει. Και ζεστό και κρύο. Και μπορεί να το κάνει, να βάλει και κατάψει τη μέρα που να ψηθεί. Με λαδόκολλα και βγάζει και σε τρία λεπτά έτσι παγωτό. Άρα μπορεί να κάνει αν είσαι πάρτι να το κάνει μια να κόψει σε κομμάτι και βάλει με λαδόκολλα για να μην κολλήσει. Να το ξεχωρίζει με λαδόκολλα. Μπράβο. Και τη μέρα που είναι το πάρτι, βγάλει το βάλει με συγκατέλα και σε έναν τέταρτο ξυπάγω τα τίποτα. Και εσύ ξεκούραστη να βαφτεί, να σαστεί, να γίνει πουρέκα. Μάλιστα. Πάμε να ψήσουμε. Καλό. Το λοιπόν, πάμε να ψήσουμε 25 με 30 λεπτά. Λετά. Πάω να δω του. Περίμενα να δω του σκεφτέδε πρώτα. Τι λαλούν. Νομίζω θέλουν ακόμα λίγη ώρα. Για να σου κάνω και σε έναν τόπο να τα βάλουμε και τα δύο. Το... Θέλω ακόμα 10 λεπτά για τούτου. Δεν σου είναι ωραία που είναι. Πολλά ωραία, πράγματι. Να του βάλω τέλεια κάτω, και να το βάλει εσύ, Τζίνο. Μπράβο. Αου. Τι αχαμένο είναι λίγο. Αου. Sorry. Έκρουσα. Τι αχαμένο είναι λίγο. Θερμοκρασία μα. Οι κερτέ μα επηρεάζουν. Ναι, 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 όχι. Κατεβαστεί για αλλά το κέικ. Okay. Έμα για τούτη αρχίσα. Το λοιπόν, βάλουμε το έτσι εδώ και πάμε, πού να πάμε. 70. Δώσ' του 5 λεπτά, Γιάννη μου, τώρα να έρθω να σε πιάσω ανάκριση 5 λεπτά για να πιάει ο φούρνος στη θερμοκρασία να μην το κρούσουμε. Δεν μπορώ να σε ρωτήσω άλλο. Πες μου, στο χώρο σου τι προτιμά ο κόσμος, ενώ τι του αρέσουν τα σοκολατένια, τα με κρέμες, τι προτιμά ο κόσμος. Είναι περισσότερο τα σοκολατένια, τα γλυκά, τώρα είναι πιο του παράξενου. Ναι. Έχει μάγκο, passion fruit μέσα, raspberry, φρουτένια πολλά, είναι το καλοκαίρι. Ναι. Και τώρα που ξεκινάω χειμώνα, θέλω να πάμε πάλι στα σοκολατένια παραπάνω. Παραδοσιακά, προτιμούν, ας πούμε, τα παραδοσιακά ή... Παραδοσιακά, γενικά, ο Κυπρέος εμάστε, το δάχτυλα, νομίζω ότι όμως έρχονται και βαφτίσεις, πάνε εγώ δεν κάνω δάχτυλα, έτσι, αλλά ως δάχτυλα που έχει, θεωρώ ότι η παράδοση μας, θεωρώ δεδομένο ότι να βάλεις 99% των Κυπρών να φάσει. Ναι. Μπράβο που προτείνεις όμως και άλλα πράγματα από εκείνα που εγκαμνείς εσύ. Ενώ πολλά θετικό του. Είναι έναν ο κόσμος happy στο τέλος της ημέρας. Ναι, ναι, ναι. Άρα τα δάχτυλα θεωρώ, δάχτυλα και απορέκια, είναι κάτι που... Και εγώ αν πω επίσκεψη και δάχτυλα απορέκια, να πάω στα άλλα του κοινά. Ναι, μπράβο, μπορώ να αντισταθώ. Εμένα δεν μου αρέσκουν τα πολλά σοκολατένια, δηλαδή αν είσαι να φάω, αλλά αρέσκουν οι κρέμες, ας πούμε το πράουνι τούτο να το φάω, αλλά οι κρέμες αρέσκουν μου πάρα πολλά. Εγώ είμαι ή του φουλ του σοκολατένιου του, έτσι, του πλούσιου ή του ελαφρύου πιο φρουτένια. Ναι. Και μην αρέσουν τα φρούτα στα γλυκά. Αλλά θέλω γενικά να πλούσιες γεύσεις, ενώ να πλούσια να είναι τέγια ελαφρύ. Τώρα είναι και εντυπωσιακά και τα γλυκά που κάνετε που πάνω γυαλί. Μύρορ. Μύρορ, όπως τον καθρέφτη. Βασικά βλέπεις το πρόσωπο σου πάνω από το βλεπάρεις. Ναι, πάρα πολλά εντυπωσιακό. Και είχα πάει σε ένα σεμινάριο και είδα πώς τα έκαμε ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, να φέρουμε και εγώ στην εκπομπή. Οπότε είναι πολλά ωραία τούτα τα... Τώρα γίνει να χρησιμοποιούν και πολλά τσαχαρούχος, τέτοινα, γλυκόζι, υλικά που δεν πείσουν, άρα μιλήσουν για λιστόν το ωραίο. Οπότε θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα φέτος. Σε 2 λεπτά νομίζω η θερμοκρασία μας θα είναι έτοιμη και να το βάλουμε τούτο να ψηθεί. Είναι έτοιμοι, Γιάννη μου, οι κεφτέδες μας. Οι δυο που λείπουν, να σας πούμε ότι εφάμεται σε εγώ και ο Γιάννης, για να δούμε αν είναι ψημένοι, κατάλαβες, για να τους σερβίρουμε όμως. Πολλά ωραία. Οπότε, μια χαρά. Το λοιπόν, περιμένοντας τον μπράουνι να γίνει, να κόψουμε και μια σαλατούα για να σερβίρουμε. Τώρα να φύγω το σινί μας απ' εδώ. Να κλέψω πάλι με και εδώ. Το λοιπόν, να κόψουμε μια σαλατούα για τους κεφτέδες. Και να φέρουμε να ψήσουμε και λίγο το... Α, κάμε το Γιάννη μου να δούμε. Α, ήθελε το δικό σου το δάχτυλο. Το λοιπόν, έτοιμοι. Να κάνουμε και καμιά καπιρούα. Τέλεια. Να φέραμε και καμιά ελιά. Τέλεια, ναι. Τέλεια, ελιούρα. Θυμούμε κάτι χειμώνες στη γιαγιά που ήμουν μικρή. Στο σπίτι της θείας που άναφκε φουκού. Βάλαν τη μέσα στην καμαρή. Και ψήναμε καπιρούες, ελιούες, τα ωραία που ήταν. Και τσιμινιά και έκαμε μας πριν το κρασάτο, το που έκαμε μπέικα πράγματα. Τα ωραία. Σκομύριζε. Γιάννη μου, θα με έχω από το γιαούρτι το στραγγιστό και να βάλω ένα κουταλάκι μπάπρικα. Έτσι για να το χρωματίσουμε λίγο. Πάρ' το και τον άνηθο. Πάει του πολλά, έτσι. Ναι, πάει του άνηθος. Πιο ελληνικό. Ναι, ελληνικό. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν έτρωα τον άνηθο. Όμως τώρα έμαθα σιγά σιγά και εξέλιξα τον ουρανίσκο μου όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Οπότε τρώω από όλα. Σκάλεσε τα κουταλάκι, μέλι, λάδι, λάδι.
πάει. Η κουνιάδα μου κάνει το με το μπιζέλι, μες στον μπιζέλι της, επειδή είσαι στην Ελλάδα. Βάλει μπιζέλι μου κάνει. Ναι. Ενώ πως κάνουμε το σαν το ταλατσούρι. Βάλαμε γιαούρτι στραγγιστό, λίμ πάπρικα, βάλε ο Γιάννης Άνισον και λίγο λάδι. Ενώ ας πένει η διαδικασία που κάνουμε το ταλατσούρι, δηλαδή στο ταλατσούρι το τζατζίκι ρε παιδί μου να βάλουμε ψηλό τριμμένο αγκουράκι. Στη χοντρή μεριά του τρίφτη, να βάλουμε και λίγο άλλα. Γιάννη μου, να το βάλουμε σε ένα σουρωτήρι για να φύγουν τα πολλά τα υγρά. Ξέρεις και διαφορά στον τζαντζίκι και στο ταλατσούρι? Όχι, γιατί είναι το ίδιο. Στον τζαντζίκι βάζουμε τριμμένο το αγκουράκι, στο ταλατσούρι δεν πρέπει να κόφουμε τα κυβάκια. Α, κυβάκια. Έτσι το τζαντζίκι είναι τριμμένο, και εγώ τριμμένο μου βάλω. Οκ. Και εγώ μέσα στο ταλατσούρι μου βάλω λάδι και λίγο ξύδι. Και αλάτι. Λοιπόν, σας κάνω και καπιρούες. Α, θέλει και το λαδού. Ένα πιέτσι. Α, είσαι δικός μας εσύ. Τούτα που κάνεις της Αγγελικούλας. Μπράβο. Μπολ. Να βάλουμε. Πάμε. Ρίγανη, ρίγανη. Έφερα ρίγανη. Τώρα εδώ αν έχω και ρίγανη, να σου βάλω και ρίγανη. Με έλα μου, ό,τι ζητήσεις. Εδώ έχω και ρίγανη, κυρίες και κύριοι. Κάτι άλλο. Ό,τι ζητήσετε το έχουμε οι χρυσές συνταγές. Και κόκκινη πιπερίτσα είναι έτσι ωραία για να δώσει χρώμα. Άρχισε το ζωάμι να ψηθεί. Θέλει λίγη ώρα. Να δω το red velvet σου, ναι. Το οποίο έγινε και υπέροχο και ψήλωσε. Μη είσαι δίκαιο που έλεγε να το βάλεις σε πιο μεγάλο. Και αφού ήξα σας, Γιάννη μου. Αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ. Δεν το κάνουμε έτσι ατομικό με παγωτό, με πάει πολλά. Εντάξει. Μου κάνεις έτσι μια γερή μερίδα, να, έτσι, ή να ναι. Μου... Όχι να τσιγκουνευτείς, έτσι, πολύ και πολύ. Καταλάβεις τουλάχιστον. Να φάμε να τα απολαύσουμε, είναι τάλος. Ναι. Γιατί είμαι και σαν του έτσι. Μια χαρά επίεν η εκπομπή, επήραμε την πρώτη κρυάδα με τον Γιάννη το τσούμπα. Μια χαρά. Είμαι πολλά χαρούμενη γιατί θα να φτιάξουμε ωραίες συνταγές και να μάθουμε ωραία πράγματα. Το Γιάννη μου ήταν που είναι. Έλια λαχανικά. Μόνο για μένα ρε κόψες. Για να στήσουμε το πιάτο μας. Α, για να στήσουμε το πιάτο, εντάξει. Εντάξει. Να τα κόψω λίγο πριν να ψηθούν. Τώρα να δούμε, να μάθουμε κόρπα φέτος. Να κόψω τώρα. Για να το στήσεις το πιάτο. Ναι, έτσι λέμε κι εγώ. Παίρνουμε, έλα, εμείς έκαναμε έτσι. Πού ξέρει καλά τι να κάνει το πράγμα. Πέμουν να δούμε. Έτσι, τσακ. Πλάι να κάνεις και βουτκίν που λέμε. Α, μες στο, μπράβο, είδες. Να βάλεις μες στον τύπ σου και να τρώεις το... Άρα κάνεις τύπου τριγωνικό σχήμα, να πούμε, για να μπορείς να το φάεις. Εγώ έπιασα τις καπίρες και όλα έπιασα το ψωμί, άπλωσα το τζαμπέ, πού τα... Όχι, μάνα μου. Πάμε πρώτα, τέλεια. Θωρείς την εμφάνιση και μετά, μπράβο. Ακριβώς. Έχεις τα δίκια σου και εσύ. Ωραία έτσι είναι το, που είναι ο προζύμι. Ναι, πολλά ωραία τα ψωμιά, αρέσκουμε πάρα πολλά και αρέσκουμε ειδικά καπίρα, να πούμε, τα ψωμιά είναι τέλεια. Και έμπα γεννήσουν κιόλας λόγω του προζύμιου. Ναι. Είναι μαγιά, μια δυο μέρες. Γιάννη, αλήθεια, έχει ψωμιά που τα πιάνεις, παίρνεις στα σπίτι σου και τη δεύτερη ημέρα πρέπει να τα πετάξεις. Εκνευρίζουμε με το είναι πράγμα, αλήθεια. Είναι διαφορά το προζύμι, είναι το που κάνουμε. Μπορεί να σφίξει, αλλά τρώνε άνετα τις επόμενες μέρες. Και τούτα να κάνεις τα κουρτώνια και να βάλεις τα μέσα στη σαλάδα σου και πετάσουνε. Ό,τι ψωμί μηνίσκει, φούρνο, ναι. Λίγο θυμάρι φρέσκο και λίγο σκόρδο εν Ελλάδο και γίνονται τελειά κουρτώνια. Ναι. Να τα βάλεις μέσα στη σαλάτα, να τα βάλεις. Το άλλο, ναι. Ζητήστε το και έγινε. Ναι. Μενέλα μου, έχουμε και αυκά, θέλεις κανένα αυκού ή διανυτό, έχουμε και λίγο χαλουμούδι να θέλεις. Ναι, τούτο είναι το αλάτι μας. Ότι είναι ρίγανη μας. Τώρα τα γυρίσουμε να ψηθούν νομίζω. Εγώ φοβάμαι την τζελίνα μου. Φοβάσαι λίγο την πεθερά σου. Όχι. Τώρα πού να κάνεις. Πού να κάνουμε. Πού να κάνεις σε γένια. Πες την τρία. Σε γένια γέμου γιατί κατά που δείχνει. Τέλεια. Σου παραπάνω λαδού είναι εσύ παραπάνω να κάνεις δραμμούες. Ναι, εντάξει. Λίγο βαστό. Έπιασα το υπονοούμενο σου. Τι θέλεις άλλο λάδι.
Ορίζει και κάνει. Α, δεν έχει τη λιπαρότητα του μάνα μου το φαΐ, α, δεν έχει τη μιλούδα του. Πώς θα το απολαύσεις δηλαδή. Αυτό το σουβλάκι έχει που κάνει μόνο το φιλέτο. Άτε. Τρώτε. Όχι. Εγώ είπα στα παγιδάκια τα αρνίσια, αν τα κάνουμε σουβλά, αρέσκουμε έτσι που τα τρώσετε. Και τρώω και το κοκκαλούδι. Το τσοκλούδι. Ναι. Και σπίτι περιπέζουμε ότι δεν αφήνω τίποτε του σκύλου μας να φάει. Λοιπόν, θες να στήσουμε το πιάτο με το κοτόπουλο, ώσπου να το βάλουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε το Γιάννη, ο Γιάννης να στήσει το πιάτο, εννοείται. Α, να βάλω εγώ ποτούτο εδώ μέσα. Τούτο μπορώ να το κάνω. Δεν είναι ωραίο χρώμα. Είναι ωραίο. Μάλιστα. Βάλουμε τις καπιρούδες μας που κάτω. Κυριάκο μου, δε τι ωραίο φαΐ σου ετοιμάζουμε. Και είναι και ένα λόγο σε αρκετά διδυτικό. Ποιος μου έκαμε κοντινά, αν τρώει έκαμε εσύ κοντινά, νομίζω ο άντρος δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Είναι ο Πανίκος, βαρύκομαι να φάεις έξτρα μερίδα σήμερα. Έτσι μου. Ρίγαν έτσι βάλαμε, πρέπει να μου βάλει και λίγα έτσι πάνω. Ο Κυριάκος που να πούμε ότι μετακόμισε στο χωριό, Κυριάκο μου. Πώς είναι η ζωή στο χωριό, έχεις τσοκοτούλες, παιδινών έχεις. Ποιο χωριό είναι πιέ. Εν έχεις παιδινό. Κάμνει ο Κυριάκος τον παιδινό του χωρκού, δεν έχουν άλλο. Βάλε και λίγη ρίγανη τσιου πάνω πες κατηγορές. Α, ναι, είπε ο Μενέλος σε λίγη ρίγανη, να μας κάτσει ο βουρού τώρα. Ρίγανούλα. Δεν τώρα μου κάτσει, έτσι. Έτσι. Ανάθηκαμε το πόγι να βάλουμε και λίγα χόρτα. Α, είδες τα χόρτα, ρε, βάλουμε πιο μεγάλο. Το γιαουρτούι μας είπαμε να κάνουμε έναν τύπου deep με γιαούρτι στραγγιστό, λίγο πάπρικα, λίγο άνηθο, λίγο λαδούδι και ήταν έτοιμο. Τελικά μιτσί γέμο. Μικρό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια μερίδα. Α, τούτη είναι η μερίδα μου δηλαδή. Μπράβο Γιάννη, με αγαπάς με πολλά σημαίνει. Η Ελλάδα φρέσκο μου πάνε τσιμούν και γίνω. Δέτε τι ωραίο πιάτο έστησε ο Γιάννης εδώ. Δέτε τι ωραίο πιάτο. Κάνει πολλά έτσι για το λοιπόν. Ποδόσφαιρο. Είναι έτσι, α, για το ποδόσφαιρο, ναι. Είναι... Το λοιπόν, Γιάννη, έλα λοιπόν, να δοκιμάσουμε. Εγώ θέλω να δοκιμάσω, να βουτήσω τα μέσα. Σου ένα. Πολύ μια πόμπα, πολλά ωραία ζουμερή. Έχει όπως ζουμερό. Ναι. Είδατε το, φίλοι μου, είδατε το. Πάει του πολλά ο άνηθος. Μπράβο Γιάννη μου, πού είμαστε, εδώ. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Κάμε και τα μπράουνις. Με πώς τα ελέγχουμε. Πώς τα ελέγχουμε, σου δώσω... Να στή. Έλα, μια ξυλινή οδοκλητήρα. Να ρίξουμε ποτέ έτοιμα. Ξυλιχείς τώρα τη φύλλη. Πριν, θέλω ακόμα λίγο ψήμα. Ακόμα λίγο. Ναι. Αλλά έχουμε το έγκαιο, γιατί μέσα σε ένα δύο λεπτά. Πάρα μόνο έτσι, να σφίξει. Άντε Γιάννη, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το μπράουνι αγωνιό να δω πώς είναι. Ψημένο. Να καθαρίσω το λίγο δαμέ. Α, στεχνό. Μπράβο. Οκ. Είμαστε έτοιμοι. Φέρ το έξω, πιάσ' το προσεκτικά, όχι να μας κρούσεις. Τέλεια. Να καθαρίσω. Θα βάλω πίσω. Τέλειο! Είδατε τι όμορφο που είναι! Χρειάζεται το πιο μεγάλο το ράψι τελικά. Ναι, τώρα... Θα μετρήσουμε να δούμε πόσο είναι εδώ. Τώρα να δούμε. Έχουμε μέτρα. Το λοιπόν τούτο είναι 28 με 36. Άρα θέλει πιο μεγάλο. Είναι με χαλάκι τούτο. Βασικά. Δεν πειράζει αν το ψήσει λίγο παραπάνω. Ή θεωρείς ότι να γίνει πιο ωραίο. Να φύγει πιο λεπτό να είναι πιο περιμένο. Το ράψι το φούρνο το μεγάλο το παθουλό. Ναι. Τέλειο. Πόμπα γίνω. Εντάξει. Βγάλε λίγο τώρα γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να το κόψει. Μπορεί να βγάλει και με το κουτάλι. Προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα κομμάτι. Α, ένα φκί. Ψω περιποιημένο. Μπορεί να φκί. Βγάλουμε. Ταραραραν, ταραραραν. Εντάξει, παιδιά, βραστό είναι. Βραστό τώρα, ναι. Ο γλαστό, αλλά δεν το που μέσα που φαίνεται και το ασπρούδι του. Κάνουμε ακόμα έναν τραβό και περιμένω. Ένα λεπτό να το πιάσω, θα το δείξω. Σωρούσε το μέσα το ασπρούι που φαίνεται. Μα μην κρυάνει, θα είναι πόμπα. Α, είδες, μπράβο. Τέλειο. Πράγμα, μην είναι ακριώσει κανονικά.
Έτσι βρεμένο. Φαίνεται ωραίο ζουμερό. Πάρε με και ένα σκουπάκο τον πάνω. Άντε βάλε και λίγο παγωτούι για να κρυάνει και να μπορώ να το φάω. Ναι. Ταραραραν, ταραραρα. Το φιώ και τούτο, να είμαστε όμορφοι δαμε. Έφυγα τα ούλα, τα σκοτά και τούτα. Και ψωμούδι. Πομπά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ορίστε. Πέ μου, πού να το σερβίρεις τούτο και τούτο. Είναι το δικό μου, α, το άλλο λάντα. Είναι το δικό σου. Όταν κρυάνει θα είναι κόφκινο πολλά πιο περιποιημένα. Μπορείς να βάλεις και παγωτόν και ποτσιάς θέλεις, δεν και πειράζει μας. Αν ευκένει. Μην παίζετε. Εν τραγανό μπόξο και ζουμερό που μέσα και κάνει και το κρασ κρασ που μου αρέσει και εμένα. Γιάννη μου, εν παίζετε. Για στα χέρια σου, εν τέλειο. Πολλά ωραία. Μαν κρυάνει κιόλας, θα είναι σφίγγι κιόλας, είναι σοκολάτα. Κάμε να κρυάνει ο κούτρος σοκολάτα και ρε τένει και φκένει πολλά περιποιημένο. Κρουσές. Εν τόσο ωραίο. Το κρυσμένο είναι πολύ που μέσα. Αρέσκει μου τραγανό το πόξο. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Βλέπεις που μέσα είναι θεϊκό. Νομικό εκείνο μου μέσα. Εν έχουμε, αν είχαμε ένα φιλούι που σκιώσμιν ή βασιλικόν ή... Εν έχουμε, εν έχουμε, εν έχουμε. Έχουμε ένα μεγάλο πάνω. Να μπορούμε να το βάλουμε, τίποτε θέλει. Να το βάλουμε μέσα στο στομάχι μας. Εγώ να φάω άλλο ένα. Θέλεις να μας ξαναπείς λίγο τα υλικά. Καλό, να πούμε εντες θέλεις πάμε. Να σου πω, έλα, έλα, σκευάζε τα σκονάκια σου για να μπορέσω να φάω για αυτό που σου είπα. Βασικά, χτύπησαμε το ζάχαρη μας με το αυγά μας, εφαλέψα, εγγιώσαμε βούτυρο με λευκή σοκολάτα μαζί, και σωματούσαμε το μέσα στα αυγά τα χτυπημένα, προσθέσαμε το χρώμα μας για να μην ζυμίξουμε πολύ το αλεύρι. Όταν γίνει και κόκκινο, προσθέσαμε το αλεύρι με baking powder και βανίλια, και γίναμε το σταυσί μας. Είπαμε ότι αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε ό,τι χρώμα, ό,τι χρώμα θέλουμε. Αν θα βάλεις μπλε πηγή πάνω να μπουν μπλουμπέρις μέσα. Μπράβο. Πάει και το τυρί και αν μπουν και έξτρα μπλουμπέρις που πάνω, ναι. Πάει πάρα πολύ με μπλε χρώμα. Οκ. Okay. Και λόγω του τι χρώμα κάνεις. Και η επικάλυψη που πάνω. Ήταν, είπαμε, τυρί κρέμα μαζί με ζάχαρη να έχουν και δύο πρόβους. Χτύπησαμε τα λίγο απλά να σωματωθούν, να ομογενοποιηθούν. Τα βάλαμε τα με το μέσα κούλα μας. Και κάναμε σχέδια, άρεσε μου το σχέδια με τη ξύλινη. Η γραμμή και το σμημένο που είναι γίνο. Το στριφογυρισμένο όπως στη γαλάτη που είναι στριφογυρισμένο. Πει. Α, και σκόλες αν τεσσελί. Εντάξει, έχουμε μια ιδιοτροπία που τα πέρσι έμεινε ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο παραγωγός μας. Το λοιπόν. Ευχαριστούμε Γιάννη μου πάρα πολλά. Χάρηκα πάρα πολλά που σε είχα έτσι στην πρώτη εκπομπή. Πιάσαμε το πρώτο αέρα. Θα σε έχουμε συχνά μαζί μας, θα φτιάχνουμε ωραία πράγματα. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Να περνάτε τέλεια. Αγαπώ σας. Bye, bye.